ένα σχόλιο για το πόσο ικανοποιημένος είναι, όχι από το αποτέλεσμα, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να μην είναι ικανοποιημένος, αλλά από αυτό που είδε από την ομάδα και από τους παίκτες που χρησιμοποιήσει. Ποιος δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα φιλικό παιχνίδι. Είμαστε ακόμα στην προετοιμασία. Δεν μπορούμε να σταθούμε στο αποτέλεσμα αυτού του αγώνα ακριβώς για αυτό το λόγο. Από εκεί και πέρα κάναμε κάποια καλά πράγματα, μπορούμε να δούμε το μέλλον με ικανοποίηση, αλλά σαφώς θα έρθουν πιο δύσκολες καταστάσεις. Η Νίς ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα που είδατε ότι έχασε από τη δύναμή της όταν έκανε πολλές αλλαγές, αλλά και σε εκείνο το σημείο είδαμε ποια ομάδα προσπαθούσε να παίξει και να μην αλλάξει το ρυθμό της, και αυτοί ήμασταν εμείς. Οι Έλληνες ενθουσιάζονται και το ξέρει καλά πολύ γρήγορα. Θα ήθελε οι παίκτες σου να έχουν ξεχάσει ήδη αυτό το αποτέλεσμα? Θα μιλήσω αύριο μαζί τους και θα τους πω αυτό ακριβώς, ότι δεν πρέπει να μείνουν σε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί δεν μας φέρνει τίποτα αν δεν συνεχίσουμε με τον ίδιο δυνατό τρόπο για τα υπόλοιπα παιχνίδια. What did you like the most of the team today? It was the team. Ότι ήταν ομάδα. Πριν δύο μέρες είχε κάνει παράπονα για την νοοτροπία του. Προφανώς κάτι τους είπε, κάποια πράγματα τους εξήγησε και έχει αλλάξει τόσο πολύ ο ΠΟΚ μέσα σε δύο μέρες. Θεωρεί ότι ήταν απλά, ας πούμε, η επιστροφή στην Ελλάδα που τους έκανε, ήταν μια κακή παρένθεση για τις Κυριακές? Σαφώς, νομίζω ότι ήταν μια στιγμή εκείνη. Μιλήσαμε με τους ποδοσφαιριστές. Σήμερα είμαι ικανοποιημένος για το 95% των προσπαθειών. Υπάρχει και ένα 5% το οποίο πάλι δεν μου άρεσε. Υπήρξαν στιγμές πάλι δεν μου άρεσαν οι ενέργειες κάποιων παιχτών, αλλά οι παίκτες δουλεύουν σκληρά και είναι φυσιολογικό και αποδεκτό οι παίκτες να κάνουν λάθη όταν δουλεύουν σκληρά. Σήμερα είδαμε όλη την κούπα γεμάτη. Πρώτη φορά για αυτόν το συνέστημά του. Ήταν σπουδαίο πραγματικά, όχι μόνο για το προπονητικό team, αλλά και για τους ποδοσφαιριστές, ότι είχαν τέτοια υποστήριξη από το κοινό και είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες γι' αυτό. Η δεκάδα που θα ξεκινήσει το σημερινό παιχνίδι είναι αντιπροσωπευτική για το βασικό σύστημα που θα παρατάξει το επίσημο μάτς? Είδατε σήμερα μία εντεκάδα, είδατε προχθές μία εντεκάδα, θα δείτε και την επόμενη εβδομάδα μία εντεκάδα. Το πιο σημαντικό όμως είναι να έχουμε μία ομάδα, ένα roster, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θέλουμε και φιλοδοξούμε να παίξουμε τόσους πολλούς αγώνες μέσα στη σεζόν. Κάτι τελευταίο, μία εβδομάδα πριν το παίχνουμε τη Μέτελης, υπάρχει άγχος, ανυπομονησία ή κάποιο άλλο συνέστημα? Η Metalist Kharkov είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι δύσκολη η δουλειά μας, όμως έχουμε και εμείς τις πιθανότητες μας αν δουλέψουμε ως γκρουπ, ως ομάδα. Είναι πολύ καλοί οι ποδοσφαιριστές, οι αντίπαλοι μας έχουν μεγάλους παίκτες, αλλά πραγματικά για να φτάσουμε στο σημείο να διεκδικήσουμε τις δικές μας πιθανότητες πρέπει να δουλέψουμε πάνω από το 100%.